ένα ακόμα, ας πούμε, αγκονάρι, ένα πυλώνα της πολιτικής μας που ολοκληρώθηκε. Έτσι, πέρα από το άνοιγμα του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, της ΕΡΤ, ένας ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματός μας ήταν η διεξαγωγή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες των ιδιωτικών σταθμών. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης έχει ένα πολύ πλούσιο απολογισμό. Έχει στην ευθύνη της την εποπτεία και τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου, αλλά και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. Στο τηλεοπτικό τοπίο γίνονται συγκροτημένα, σταθερά και συνεχή βήματα με στόχο τη διαφάνεια, και εκτός από, όπως είπα, το άνοιγμα της ΕΡΤ και την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, προχωρούμε τώρα σε άλλο ένα βήμα διαφάνειας σε σχέση με την τηλεοπτική διαφήμιση, με τη συγκρότηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πώληση του διαφημιστικού χρόνου. Θα αποφύγουμε έτσι την ύπαρξη γκρίζων ζωνών, οι οποίες εν πολλής είναι και η ρίζα της αριθμίας και της οικονομικής δυσπραγίας τηλεοπτικών σταθμών όπως τους βιώσαμε μέχρι σήμερα. Η πολιτική μας, η εθνική επικοινωνιακή πολιτική μας επίσης μπήκε στις βάσεις της και αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Ο στόχος είναι να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας, το τι σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαός όταν ακούει για την Ελλάδα, και ο στόχος μας είναι να σταματήσει να σκέφτεται την Ελλάδα ως μια χώρα σε κρίση. Η Ελλάδα επανακάμπτει και αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το γνωρίζει ο κόσμος. Θέλω και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ασταμάτητη δουλειά τους. Μία δουλειά η οποία δεν γίνεται για την οικονομική απολαβή. Γίνεται, συμβαίνει, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Δεν έχουν οικονομικό κίνητρο. Έχουν ένα μισθό ο οποίος θα καταβάλλεται ανεξάρτητα από την απόδοσή τους. Και αυτό εδώ το παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα το οποίο ακριβώς αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα από τα χρηματικά και τις οικονομικές απολαβές. Υπάρχει το κίνητρο του καθήκοντος και της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.